Το χριστουγεννιάτικο Dancing on Ice τα είχε όλα. Τούμπε, συγκίνηση και μια γεύση από τριώδιο. Η Έλενα Παπαρίζου, ντυμένη βασίλισσα της ζούγκλας με λεοπάρ φόρεμα και λιονταρέμαλι, έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά πάτησε και ένα κλάμα γιατί της έλειπε η μαμά της. Θέλω με την ευκαιρία, επειδή θέλω να πω I wanna go home for Christmas, θέλω να δώσω φιλάκια στη μαμά. Φιλάκια στη μαμά σου. Που είμαι μαμά, Στο ίδιο κλίμα συγκίνησης ήταν και η Χριστίνα Παπά, που όσο και αν θέλει να το παίξει υπεράνω, την ενόχλησε η αποχώρησή της. Αισθάνομαι στεναχωρημένη στο ότι δεν είμαι, ωστόσο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εύχομαι την κάθε επιτυχία και το καλύτερο στα παιδιά, γιατί όπως έχω ξαναπεί είναι πολύ δύσκολο και τους αξίζουν τα καλύτερα μπράβο. Λείπω εγώ, οπότε δεν έχει αποχώρηση, τους έχω κάνει και δώρο, κατάλαβες. Αυτό είναι το δώρο μου, δεν έχει αποχώρηση. Το δώρο Χριστουγέννων. Ναι, ναι, μεγάλη καρδιά και κλάμα η κυρία στο live. Χριστινάκη, συγκινήθηκες. Είναι πολύ γλυκό που συγκινήσε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου μπέρδεψε τις γιορτές. Πάρτε ιδέες για το πατρινό καρναβάλι. Θα φορεθεί πολύ. Και όχι, δεν το κάνει για τη δημοσιότητα. Για την διάδοση του καλλιτεχνικού πατινάς το κάνει. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα να μάθεις τι θα πει πατρινός. Η Ιωάννα Πηλιχού, με πιο φυσιολογική αμφίεση και χωρίς δακρύβρεχτους μονολόγους, είχε την υψηλότερη βαθμολογία. Περασμένη εβδομάδα σκέιτο, σήμερα πρώτη. Ιδέες. Είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Τα πάνω κάτω. Εννοείται. Μπορεί την άλλη εβδομάδα να είμαι τελευταία στη βαθμολογία. Είναι πια το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Δηλαδή βλέπω και τα άλλα τα παιδιά και κάνουν τόσο δύσκολα πράγματα και είμαι με ανοιχτό στόμα, εκστασιασμένη όμως. Δεν περίμενα ότι θα φτάσω μέχρι εδώ, όχι, γιατί όταν πρωτοξεκινήσαμε τα πρώτα δηλαδή μαθήματα που κάναμε με τα παιδιά, νομίζω ότι ήμουνα τελείως άχρηστη σε αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που μου είχαν προτείνει να είμαι εδώ, πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρω να μπορέσω να συμμετέχω δηλαδή σε αυτή τη διοργάνωση. Βάλε και κανένα ματάκι, γιατί πολλά γίνονται τελευταία.